θα μπορούσες να υπάρξεις μέσα σε αυτό το τοπίο. Προσπαθώ να ανοίξω καινούργια ερωτήματα, ώστε να αποφύγω το να καταλήξω κάπου. Η ζωγραφική με βοηθάει να θέσω αυτά τα ερωτήματα και να τα μοιραστώ. Δημιουργώ τοπία τα οποία δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένους τόπους ή χρόνο. Πάρα πολλές φορές συλλέγω εικόνες από το ίντερνετ, στιγμιότυπα από ταινίες. Πολύ σπάνια, σχεδόν ποτέ, εικόνες τις οποίες έχω τραβήξει εγώ ή τοπία τα οποία έχω κατά κάποιο τρόπο βιώσει. Γιατί θεωρώ ότι δεν είναι ουσιαστικά βιωμένα. Και για τον σύγχρονο άνθρωπο η σχέση του με τη φύση λειτουργεί κάπως διαμεσολαβημένα. Ναι, γίνεται πιο έντονη η παρουσία της μορφής, της ανθρώπινης μορφής. Υπάρχει ο άνθρωπος με μια δυσκολία. Υπάρχει σε τεχνητά περιβάλλοντα, τα οποία είναι δημιουργήματά του. Αυτό τιμωρείται ο άνθρωπος μέσα στους χώρους τους οποίους έχει δημιουργήσει και έχει φτιάξει για να βιώσει, να ζήσει άνετα. Πάντα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ποτέ δεν είμαι άνετα, ποτέ δεν είμαι καλά, ποτέ δεν. Χρειάζεται δουλειά για να μπορέσουν αυτοί οι προβληματισμοί να αποκτήσουν βάση, θεμέλια, για να μπορέσουν να μιλήσουν για κάποιον άλλον, να μιλήσουν σε κάποιον άλλον. Έχεις την αίσθηση ότι είσαι σε ένα τούνελ, στο οποίο περπατάς χωρίς να βλέπεις που τελειώνει, χωρίς να βλέπεις φως. Ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα το δεις, οπότε συνεχίζεις τη δουλειά, συνεχίζεις να τον περπατάς, μέχρι να εμφανιστούν τα πράγματα μπροστά σου, μέχρι να σου δημιουργήσει κάτι έκπληξη. Πάντα, κατά τη διάρκεια του κτισίματος του έργου, γίνονται πάρα πολλές αλλαγές. Η τελεία μπαίνει όταν η εικόνα με τρομάξει. Δηλαδή, όταν κάπως με κλωτσίσει πίσω. Τότε, ναι, είναι μάλλον στο τέλος. Κάπου εκεί αρχίζει να ολοκληρώνεται η προσπάθεια.